Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημοσθένη Ταβέτα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλό απόγευμα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, βεβαίως. Ταβέτα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις για τις νέες εκδοτικές σας προσπάθειες, που είναι έτσι και αρκετά πρωτοπόρες. Αφορούν την ιστορία της μοντέρνας τέχνης αλλά και της μόδας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το project. Θα ήθελα όμως να μας δώσετε μία πρώτη γενική εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τι ακριβώς συμβαίνει στη Γαλλία σε σχέση με το lockdown, με τα εμβόλια, πώς αντιδρούν οι πολίτες κτλ. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν στη Γαλλία που έχω πιο άμεση εμπειρία, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, γιατί εγώ κάνω τα ταξίδια μου, έστω πιο λιγότερο από πριν, αλλά τα κάνω, κάνοντας πάντα βέβαια τα αντίστοιχα, παίρνοντας τα αντίστοιχα μέτρα τα οποία μου ζητούν. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία στον κόσμο για το πού θα πάει και πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία με το εμβόλιο, με τα τεστ κτλ. Δηλαδή, από τη μία, στην αρχή ο κόσμος πίστευε ότι θα ήταν για τους μεγάλης ηλικίας, μετά αρχίζουν τώρα να κατεβαίνουν ηλικίες, μετά κάποιοι το κάνουν, κάποιοι δεν το κάνουν. Η μεγάλη πλειοψηφία δεν το έχει κάνει και δεν δείχνει να είναι διατεθειμένη, διότι παρά τις ανακοινώσεις που λένε αυτοί, παρά τα, δηλαδή όταν σε μια χώρα σαν τη Γαλλία, στα 65 εκατομμύρια που είναι η Γαλλία, να το έχουν κάνει στα 6-7 εκατομμύρια maximum, και ίσως και να υπερβάλλω, αλλά λέω τόσο. Ναι. Αυτό δεν είναι το ισχυρότερο ποσοστό. Είναι, δηλαδή, είναι χαμηλά τα ποσοστά, γύρω στα 10% στην καλύτερη περίπτωση στην Ευρώπη, και αυτό ναι, οφείλεται και στην ανησυχία και στα αλλοπρόσαλα μηνύματα από διάφορες πηγές για την ασφάλεια των εμβολίων, αλλά και στην έλλειψη των ίδιων των εμβολίων, που έχω την εντύπωση ότι είναι μια έλλειψη εξαιτίας οικονομικών λόγων. Δηλαδή κάποιοι παίζουν στη βάση μιας παγκόσμιας πανδημίας μόνο και μόνο για να βγάλουν λεφτά. Εκεί ακριβώς ήθελα να βάλω. Είναι δύο οι λόγοι. Ο πρώτος είναι ο οικονομικός, που πολύ σωστά σημειώσατε. Δηλαδή, προσπαθώντας μια στιγμή να ρίξουν λίγο μια εταιρεία και να ανεβάσουν κάποια άλλη και ούτω καθεξής, τα ανταγωνιστικά συμφέροντα προσπαθούν να πάρουν τη μεγαλύτερη μερίδα του, λέοντας τα οικονομικά, βέβαια ποντάροντας στο πρόβλημα το υγειονομικό που έχει ο κόσμος, η ανθρωπότητα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι προσπαθούν, αν θέλετε, γενικότερα οι κυβερνήσεις να περάσουν ένα νέο μοντέλο ζωής, ένα νέο τρόπο ζωής, και αυτό δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Δηλαδή, παράδειγμα, η έννοια της κοινωνικοποίησης, τόσο σημαντική από την εποχή, από την κλασική εποχή, από την εποχή του Αριστοτέλη, ότι ο άνθρωπος είναι φύση πολιτικών, και αργότερα με τους διάφορους πολιτικούς, ότι ο άνθρωπος είναι μέρος της κοινωνίας και έχει μια κοινωνική ζωή, αυτό το πράγμα πάνε να το αλλάξουν. Δηλαδή, τι σημαίνει πάνε να το αλλάξουν? Τις βασικές λειτουργίες θα τις κάνεις μέσα από μια ιδιωτική οδό. Δηλαδή, θα χρησιμοποιήσεις το δικό σου χώρο με την νέα τεχνολογία, θα κάνεις τα μαθήματά σου, θα επικοινωνείς και όσο πάμε θα έχουμε λιγότερες κοινωνικές επαφές. Αυτό το πάνε για γενικότερο σύστημα. Με την έννοια, περιμένετε και θα τελειώσει αυτό, θα τελειώσει αυτό, θα τελειώσει αυτό. Δημιουργείται μια βασική συλλογική κατάθλιψη στον κόσμο και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα να έχουμε άλλους να βρίσκονται σε απόσυρση από την κοινωνία και άλλους να βρίσκονται σε οργή σε σχέση με αυτά τα πράγματα. Ναι. Και αυτό και βλέπουμε, η τηλεόραση δεν μας τα δείχνει πάντα, αλλά μας δείχνει κάποια περιστατικά. Αλλά όσοι ζουν έξω θα σας πούνε ότι υπάρχουν πολλές συγκρούσεις του κόσμου και δεν είναι κομματικές οι συγκρούσεις, ούτε είναι πολιτικής κατεύθυνσης, ιδεολογικής κατεύθυνσης. Είναι συγκρούσεις οι οποίες απλά φωνάζουν άνθρωποι και λένε τελικά τι θα γίνει, πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα. Ναι. Και σε περιοχές και χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης που τα πράγματα είναι πολύ πιο γκρίζα σε σχέση με την ελληνική μεσογειακή πραγματικότητα, είναι και πιο δύσκολο για τους ανθρώπους έτσι να βρουν μια διέξοδο. Εμείς ας πούμε ήμασταν το Σαββατοκύριακο όλοι στις παραλίες ή στα πάρκα. Ναι. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Λοιπόν, για να έρθουμε, να αλλάξουμε λίγο σελίδα, να έρθουμε στην εκδοτική σας προσπάθεια. Βγάζετε δύο βιβλία, την ιστορία της μοντέρνας τέχνης. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε ούτως ή άλλως λόγω ιδιότητας. Ακριβώς. Είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με την τέχνη και ακαδημαϊκά. Και το δεύτερο αφορά την ιστορία της μόδας. Αυτό ναι, πώς προέκυψε? Και είναι και το πρώτο βιβλίο, προσέξτε, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία
Αυτό σας το λέω δηλαδή έγκυρα. Την ελληνική. Δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία καμία πηγή στην Ελλάδα. Ελληνική ναι. πηγή. Ναι. Είναι το πρώτο βιβλίο. Καταρχήν να σημειώσω ότι και τα δύο βιβλία βγαίνουν από έναν εξαιρετικό εκδότη και τον ευχαριστώ για την πολύ καλή προσπάθεια. Είναι οι εκδόσεις Διόπτρα. Ναι. Τώρα, πώς προέκυψε αυτό. Στα πλαίσια της γενικότερης αντίληψής μου ότι η πολιτική δεν είναι μόνο κομματικές δραστηριότητες, αλλά είναι και αισθητική αλλαγή. Δηλαδή, η αισθητική αλλαγή είναι πολιτική πράξη. Ναι. Έψαξα και βρήκα ότι από το 1900 που ξεκίνησε η μόδα, ουσιαστικά τότε ξεκινάει η μόδα, πριν ήταν το ρούχο το οποίο φορούσε η κάθε κοινωνική ομάδα σε σχέση με την επαγγελματική της και την κοινωνική της δραστηριότητα. Mm-hmm. Από την αρχή του 1900 και μετά, με αυτή την περίφημη Belle Époque, από τότε και μετά δημιουργείται η μόδα, δηλαδή η αλλαγή των στυλ, κάθε λίγο καινούργια ρούχα κτλ. Κτλ. Από τότε λοιπόν που έγινε αυτό, αυτό συνδυάστηκε με μια πολιτική εξέγερση. Δηλαδή, όταν έγινε, ας το πούμε, η Ρώσικη Επανάσταση, που ξεκίνησε τότε, αυτό συνοδευόταν και μια εξέγερση στην αρχιτεκτονική, στο ρούχο, στη γενικότερη αισθητική της ζωής. Δεν ήταν μόνο πολιτικό-οικονομικό. Ναι. Αυτό μου έδωσε την ιδέα. Είναι ο χρυσός κανόνας που λέει ότι η τέχνη, η μόδα, η ανθρώπινη έκφραση ακολουθεί την πορεία της ανθρωπότητας. Έτσι, και ή το αντίθετο μπορούμε να πούμε, όπως έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλ, ότι η ζωή ακολουθεί την τέχνη. Mm-hmm. Δηλαδή οι πρωτοποριακές ιδέες της τέχνης ή της μόδας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο επηρεάζουν τη ζωή, διότι η ζωή επηρεάζεται από αυτά και τα ακολουθεί. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν διαπίστωσα ότι η μόδα ήταν κάτι σοφορά ελκυστικό. Είδα ότι οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν μόδα δεν έχουν καμία σχέση με γενικότερα μια αντίληψη μόδας που υπάρχει στον πλατή κόσμο, ειδικά στην Ελλάδα, ότι η μόδα είναι κάτι το ευτελές, κάτι το kitsch και δεύτερης κατηγορίας. Ζώντας στη Γαλλία και στο Παρίσι, είδα ότι η μόδα είναι εξίσου υψηλή, στο ίδιο υψηλό επίπεδο όπως η τέχνη και η πολιτική. Και διάβασα κάποια στιγμή την έκφραση του Μιτεράν που έλεγε ότι οι λαοί που δεν έχουν μόδα είναι λαοί με στρατιωτική νοοτροπία. Δηλαδή, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό αυτό που είπε. Έμεινα άναυδος. Όταν το είδα αυτό, τότε έσκυψα με αγάπη πάνω σε αυτό που λέγεται μόδα. Γνώρισα κάποιους σχεδιαστές μόδας, αυτό έγινε πριν από 20 χρόνια, όπως ο Αζεντίν Αλάια, ο Τζον Γκαλιάνο, ο Ιβ Σεν Λοράν, τον γνώρισα προσωπικά λόγω της σχέσης που είχα με τον Άντι Γουόρχολ και αυτός είχε τη σχέση με τον Άντι Γουόρχολ και διάφορους άλλους. Και έτσι μέσα από αυτή τη βιωματική σχέση που είχα, αλλά και την επιστημονική σχέση, διότι ζήτησα να διδάξω στο Πανεπιστήμιο την ιστορία της μόδας, κάτι το οποίο ανήκει στο περιεχόμενο του μαθήματος αισθητική που κάνω, αλλά που δεν το είχα ασκήσει ποτέ, κάθισα λοιπόν και διάβασα. Αυτό λοιπόν σε σχέση με τη βιωματική μου εμπειρία έδωσε κάποιους καρπούς μετά από 10 χρόνια μελέτης, το οποίο έγινε ένα βιβλίο για την ιστορία της μόδας. Και βέβαια θέλησα να μην το βγάλω πρώτα γαλλικά, αλλά να αλλάξω τους κανόνες μέχρι τώρα, να το βγάλω πρώτα ελληνικά. Το έγραψα λοιπόν κατευθείαν στα ελληνικά, βγαίνει πρώτα ελληνικά και μετά θα πάει στη Γαλλία, γιατί ήθελα να τονίσω αυτή την πλευρά εδώ της Ελλάδος, ότι η μόδα είναι τέχνη, είναι εφαρμοσμένη τέχνη και οι σχεδιαστές μόδας είναι υψηλού επίπεδου καλλιτέχνες και αυτό σας το επιβεβαιώνω με το εξής ιστορικό γεγονός. Ό,τι έχει σχέση με μόδα και με design, αυτοί που το έκαναν, οι πρώτοι, οι αρχικοί σχεδιαστές ήταν καλλιτέχνες. Ήταν οι περίφημοι καλλιτέχνες της avant-garde, της πρωτοπορίας. Mm-hmm. Δηλαδή του Bauhaus, οι καλλιτέχνες του Bauhaus ήταν αυτοί που αλλάξανε και τη μόδα και το design. Ναι, γιατί είναι τρόπος σκέψης μέσα στην τέχνη που, και ζωής προφανώς, που αφορά από τον τρόπο με τον οποίο στείνονται τα έργα τέχνης ή τα μουσεία μέχρι τον τρόπο που παρουσιάζεται η μόδα. Και είναι κόσμο. Και τρόπος, είναι γλώσσα η μόδα. Ναι. Η γλώσσα είναι ένα κείμενο βασικά. Ένα κείμενο το οποίο λέει ποιοι είμαστε. Ο τρόπος που φοράμε τα ρούχα μας και ο τρόπος που τα πλαισιώνουμε με τις κινήσεις μας είναι ο τρόπος που είμαστε ή που θα θέλαμε να είμαστε.
Και είναι καθοριστικό για την ταυτότητά μας και την προσωπικότητά μας. Mm. Και προφανώς δίνει και το αποτύπωμα της κοινωνίας μέσα στην οποία ζούμε, γιατί μπορεί να μην είμαστε στρατιωτικές κοινωνίες, αλλά το πόσο συντηρητικές ή μη φαίνεται και αποτυπώνεται εκτός από τα έργα τέχνης και στη μόδα. Απολύτως. Η κοινωνία η οποία δεν έχει μόδα και δεν την παίρνει στα σοβαρά είναι μια κοινωνία η οποία είναι όχι μόνο συντηρητική, αλλά κοινωνία η οποία είναι, ας το πούμε, έχει αντιδράσεις. Δεν καταλαβαίνει την πρόοδο, δεν παρακολουθεί την εξέλιξη. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να γίνουν με αβίαστο τρόπο και δεν μπορεί κάποιος να επιβάλλει σε κάποια κοινωνική ομάδα, σε κάποια άτομα πώς να αντιθούν ή πώς να εκφραστούν, έτσι δεν είναι? Απολύτως, απολύτως. Αυτό όμως έχει να κάνει, σας είπα, με την έννοια της πρόοδου. Αν καταλάβουμε ότι η πρόοδος δεν είναι μόνο η οικονομική πρόοδος και η τεχνολογική, αλλά είναι και πρόοδος του εαυτού μας, δηλαδή με απλά λόγια, αν ανάμεσα στο ρήμα έχω και στο ρήμα είμαι, δουλέψουμε πρώτα το είμαι πριν φτάσουμε στο έχω, τότε η οποιαδήποτε εξέλιξη θα πάει μια χαρά. Ατυχώς εμείς δουλεύουμε το έχω, με το που έχουμε συνείδηση του κοινωνικού χώρου, ψάχνουμε να γεμίσουμε τη ζωή μας με αντικείμενα. Με αντικείμενα, με διάφορα, και όλη μας η ενέργεια πηγαίνει στο έχω, στο κατέχω και στο αποκτώ. Και πολλές φορές μάλιστα και με έναν τρόπο όχι ιδιαίτερα σωστό. Με αποτέλεσμα να ξεχνάμε το είμαι. Και όμως το έχω, εάν δεν υπάρχει το είμαι, δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό και η μόδα είναι, ανήκει στο έχω, με την προϋπόθεση ότι έχουμε να κάνουμε με μια καλή ισορροπία με το είμαι. Μάλιστα. Τώρα, έχετε κάποιο κεφάλαιο στο βιβλίο σας για την Ελλάδα? Όχι, μιλάω όμως στην αρχή, στην εισαγωγή, γιατί η ιστορία της μόδας δεν περνάει από την Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχει ιστορία της ελληνικής μόδας, αλλά δεν θέλω να το κάνω κάτι το πολύ στενό η ελληνική μόδα. Θέλω να μιλήσω για τη γενικότερη ιστορία της μόδας, αλλά στην εισαγωγή μιλάω για την ελληνική νοοτροπία, για τις ελληνικές ιδέες κτλ. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως και μιλάω. Σε ό,τι αφορά την ιστορία της μοντέρνας τέχνης, προφανώς είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι πολύ οικείο σε εσάς, έτσι? Είναι οικείο, διότι το διδάσκω πάνω από 25 χρόνια, αλλά και εδώ υπάρχει μια πρωτοπορία, διότι διαβάζοντας ήδη την ελληνική βιβλιογραφία, διαπίστωσα ότι τα περισσότερα βιβλία που είναι γραμμένα για τη μοντέρνα τέχνη, από τα 19, τα 8, είναι βιβλία μεταφράσεις από το εξωτερικό, από ξένους συγγραφείς, και όσα είναι εδώ, τα 2 ας πούμε, στα 10, είναι περισσότερο βιβλία καθηγητών, τα οποία ασχολούνται με το αντικείμενο και τα οποία είναι πολύ στενού, αν θέλετε, επιστημονικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου, που αφορούν μόνο τους φοιτητές. Mm. Εδώ το επιχείρημα που έκανα, το εγχείρημα που έκανα με τη Διόπτρα, και τους ευχαριστώ για αυτό το γεγονός, είναι ότι θέλαμε να κάνουμε 1-2 βιβλία και για τη μόδα, για τη τέχνη, όπου να μπορεί ο γείτονας, ο πιο απλός άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει το περίπτερο, που έχει τον γκαράζ, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος να το διαβάσει και να καταλάβει τι είναι η μοντέρνα τέχνη και τι είναι η μόδα. Διότι αν ρωτήσετε τους περισσότερους ανθρώπους τι είναι η μοντέρνα τέχνη, θα σας πούνε ότι έχει να κάνει με το νέο. Και όμως δεν είναι αυτό. Διότι είναι άλλο η μοντέρνα τέχνη και άλλο η σύγχρονη τέχνη. Αυτά ξεχωρίζονται με ένα τόσο απλό και κατανοητό τρόπο που θα μπορούσε να είναι βιβλία γραμμένα για εφήβους. Δηλαδή και για μεγάλους και για εφήβους. Χωρίς να υπάρχει έκπτωση στις έννοιες. Mm-hmm. Δηλαδή όποιος το διαβάζει σαν ένα παραμύθι, γιατί έτσι το έγραψα. Ή σαν να έγραφα παραμύθι, σαν να διηγούμουν στα παιδιά μου και στους φίλους μου ένα παραμύθι ένα βράδυ. Νομίζω ότι η ιστορία ενός βιβλίου δεν έχει τέλος, και παρά το γεγονός ότι η σύγχρονη τεχνολογία μας ανοίγει νέους ατραπούς, το βιβλίο πάντοτε θα αποτελεί πραγματικά μια πολύ μεγάλη διέξοδο για να δούμε διαφορετικά τη ζωή ή να συμπυκνώσουμε νοήματα της ζωής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Νταβέτα, για αυτή την εκπομπή. Και εγώ, και να πάω να σας πω το εξής, ότι σύντομα από τον Οκτώβριο και μετά ακολουθούν και άλλα βιβλία για τον Ναπολέοντα, για το design και ούτω καθεξής. Θα εκπλαγούν αρκετοί με αυτή την πλούσια βιβλιογραφική παραγωγή που με έχει πιάσει, τον ίστρο που με έχει πιάσει. Πολυγραφότατος μέσα στην πανδημία. Και μέσα λεπτά στην πολιτική πάντα, με την έννοια την ουσιαστική της πολιτικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας καλή ευχαριστώ. Συνέχεια.